φιλέστατε, αγαπητοί μου πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αδελφοί μου αγαπητοί, στεκόμαστε για μια ακόμα φορά στο χώρο τον Άγιο και Ιερό, όπου έστησαν οι πόδες δεσπότη Λεοντόκαρδου, στα χέρια του, όχι μόνο το Λάβαρο, το ένδοξο και τιμημένο της Αγίας Λάβρας, όχι μόνο τη σημαία του αγώνος, αλλά κράτησε την Ελλάδα ολάκερη στους ώμους του. Στους στιβαρούς σήκωσε του γένους το σταυρό και ξεσήκωσε σε παλαϊκό συναγερμό τους Έλληνες, τους Πανέλληνες για την αποτείναξη ζυγού μαρτυρικού και σκλαβιά σας 400 τετρακοσίων ολοκλήρων ετών. Τον ακούμε να φωνάζει με τη βροντερή φωνή που έβγαινε μέσα από τα, δούλα, τα δούλωτα σπλάχνα του. Ελευθερία ή θάνατος. Και να υψώνει το ανάστημά του μπροστά στις ξένες δυνάμεις, λέγοντάς τους ότι είναι χρέος τους να βοηθήσουν την Ελλάδα που τους δίδαξε πολιτισμό και ανθρωπιά. Να διαβάστε. Αυτή είναι η διακήρυξή του εδώ γραμμένη σε αυτή τη μαρμάρινη στήλη. Αυτό είναι το περίφημο μανιφέστο του παλαιών πατρών Γερμανού προς τις ξένες δυνάμεις. Μετά από την διακήρυξη που έκανε στο ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Λάβρας. Αυτή η φωνή του διεπέρασε τους αιώνες και θα ακούεται ελεγκτική μέχρι τη συντελεία του κόσμου προς κάθε επίβουλο και ψεύστη έναντι των απαραγράπτων δικαίων της Ελλάδος και έναντι των αγώνων της για τη διατήρηση της ιδιοπροσωπείας της, της παράδοσης της ατόφιας και της ελληνοορθόδοξης ταυτότητάς της. Αυτή η περίφημη διακήρυξη που ήλθε μετά από εκείνη, όπως είπα, της Αγίας Λαύρας, ενόχλησε τόσο πολύ τους ξένους, γιατί πυροδότησε τις καρδιές και ξεσήκωσε τους σκλάβους εναντίον των επίβουλων και βαρβάρων. Δεν άντεξαν τη Λεβεντιά, την ενότητα τότε, το αγωνιστικό φρόνημα και έκρυψαν το πρόσωπο πίσω από το επίπλαστο προσωπείο τους, όπως έκαναν διαχρονικά και κάνουν μέχρι σήμερα. Θέλησαν τότε μια Ελλάδα σκλάβα, για να προωθούν τα δικά τους απικιακά συμφέροντα και συνέπραξαν με τους βαρβάρους, ώστε να καταπνίξουν όσοι ενόμισαν την αντίσταση του λαού μας, ο οποίος γεννήθηκε μαζί με την ελευθερία και πορεύτηκε πάντοτε με τα ελεύθερα οράματα. Δεν είχαν περάσει, το είπαν και τα παιδιά προηγουμένως, παρά μόνο λίγες ημέρες, από τον ξεσηκωμό των πατρινών που έκλεισαν τους Τούρκους εδώ παραπάνω στο κάστρο και οδηγούσαν την πόλη στην ελευθερία, όπως συνέβη και με τις άλλες πόλεις της Πελοποννήσου. Η πονηρία του γκριν του Άγγλου προξένου, το μίσος για την αιματοβαμμένη Ελλάδα, η διπλοπροσωπία και η μπαμπεσά, έφεραν τον Ιουσούφ Πασά στην πόλη του Αγίου Ανδρέου, την κατέπνιξε στο αίμα και την παρέδωσε στη φωτιά. Το αίμα χύθηκε ποτάμι και έφτασε από την πάνω μεριά εκεί που ήμασταν προηγουμένως μέχρι τη θάλασσα που την έβαψε κόκκινη. Τα κεφάλια των πατρινών κοίτονταν κατά γης και έγιναν πέγνια στα πόδια των βαρβάρων και των σφαγέων ανατολιτών φρικτών απογόνων του αιμοσταγούς Μωάμεθ. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της πόλεως, δέκα χιλιάδες και πλέον, φρικτής μαρτυρίες και βασάνης τελειώθησαν, ακολουθώντας το δρόμο των Ιρών και μαρτύρων υπερπίστεως και πατρίδος. Το αίμα του Παπαγιώργη της Αλεξιώτησας αχνίζει μέχρι σήμερα μπροστά στην Αγιατράπεζα της Εκκλησιάς όπου ο λειτουργό του Θεού προσφέρθηκε ολοκαύτωμα στο φοβερό Τρισάγιο. Κορίτσια σαν τα κρίνα και τα γάργαρα νερά ατιμώθηκαν από τους φαύλους και άξες τους και εσύρθησαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Άωρα αγόρια επολύθησαν ο ζούλη της Αραπιάς τα φοβερά παζάρια. Η ιστορική της εποχής, φρικιώντες παραδίδουν τις φρικτές και ανίποτε σκηνέ, που όμοιες τους μάτι ανθρώπινο δεν είδε και νους ουδέποτε εφαντάστη και δυστυχώς ήταν στη λύθη στη λησμονιά και κλεισμένε οι ιστορικές αυτές γραμμές μέσα στα βιβλία Ναοί ερημώθηκαν και στο πυρ παρεδόθησαν Σπίτια έμειναν ερήπια, μνήματα κατεσκάφησαν και ακόμα φτάνει μέχρι η η κάπνα από τα φρικτά συντρίμια που άφησε η μανία των βαρβάρων, ανακατεμένη με την προδοσιά, την πονηρία και την χερεκακία των ξένων. Τί κι αν την άλλη μέρα επισκεφτήκανε οι πρόξενοι οι ξένοι στον οντά του τον Ιουσούφ Πασάφ, για να του πούνε δήθεν να σταματήσει τις φαγές την άλλη μέρα δηλαδή τη Μεγάλη Δευτέρα της χρονιάς εκείνης 3 του μηνός Απριλίου την Κυριακή των Βαΐων άρχισαν οι σφαγές και τελείωσαν στις 8 του μηνός τη Μεγάλη Παρασκευή. Πιστεύομαι ότι το θέαμα να περνούν οι σφαγείς είναι καταγεγραμμένα αυτά που λέω από τους ιστορικούς. Προσέξτε τα, να περνούν οι σφαγείς μπροστά στο φρικτό αρχιθίτη, κρατώντας στα χέρια τους κομμένα κεφάλια πατρινών και το αίμα να στάζει πάνω στα τσαρούχια του, πάνω στα πόδια του και τους έδινε και από ένα χρυσό νόμισμα κάθε ένας που παρουσιαζόταν κρατώντας ένα κομμένο κεφάλι. Αυτό το θέαμα μάλλον τους ξένους τους ειδώνιζε, παρά τους προκαλούσε φρίκη. Αλήθεια, Πώς άντεξαν τόσο πόνο και κραυγές των φωνευθέντων αλλά και όσων απέμειναν που προσπαθούσαν να σωθούν πέφτοντας στα νερά του Πατραϊκού για να βρουν τόπο να τους ξενήσει. Το αίμα των δέκα χιλιάδων πατρέων του μισού και πλέον πληθυσμού της Πάτρας τότε επί τα σκεφαλάς και επί τα σκεφαλάς των τέκνων αυτών θα κείτε, έως τη συντελεία του αιώνος. Το αίμα πότισε τη γη, ο σπόρος ο ιερός έπεσε και τα ευώδια άνθη της ελευθερίας ευλάστησαν. Οι αγώνες ελείπαναν τη μαρτυρική γη της Πάτρας, οι εκκλησίες αναστήθηκαν, οι καμπάνες στο νικητήριο σάλπισμα ήχησαν, τα σπίτια ξαναχτίστηκαν, οι νεκροί εκ των μνημάτων ανέστησαν. Το πέρασμα έγινε. Το Πάσχα ολοφώτινο γιορτάστηκε. Ο Γερμανός κρατώντας τη λαμπάδα της Αναστάσεως στο περίπιστο της Παναγιάς του ομπλού μοναστήρι φώναξε το Χριστός Ανέστη να ακουστεί παντού. Το λάβαρο και οι σημαίες σκυμάτισαν στον ελεύθερο αέρα. Ο Άγιος Ανδρέας ξαναχτίστηκε. Ευαγγελίστρα μας, μάρτυρα τη ευγνωμοσύνης του λαού των πατρέων προς την υπέρμαχο στρατηγό, καλή με νικητήριο σάλπισμα της, της λευτεριάς στο Πανηγύρι, η χρυσοπαντάνα σάμας διαλαλεί το πείσμα των αδούλωτων πατρέων και όλων των Ελλήνων να στείνουν τρόπε ανίκης πάνω στα ερήπια και τα συντρίμια, στα ερήπια που ηθέλησαν να αφήσουν των σφαγέων τα χέρια ο Παντοκράτορας θα δίνει το μολύβι των πολλών του τρούλων για να ηχούν τα κανόνια και οι σάλπιγγες της λευτεριάς και να γραφούν και να γράφονται σελίδες δόξης και τιμής. Η Αγία Λεξιώτησσα θα κρατάει ως θησαυρό του παπά τα αματωμένα ράσα και θα διαλαλεί ότι οι Έλληνες πέτυχαν της λευτεριάς στο θαύμα δίνοντας το αίμα τους δίνοντας τη ζωή τους. Δεσποτάδες, παπάδες, καλόγεροι, γραμματισμένοι και αγράμματοι, πρόκριτοι και πάσα άλλη ψυχή, άνδρες και γυναίκες σε στεριά και θάλασσα, έγιναν ένα σώμα μια ψυχή για να κάνουν δοξασμένη και πάλι τη γη των πατέρων τους και να την παραδώσουν σε μας ατόφια, ακυλίδωτη και ελεύθερη. Πέρασαν τα χρόνια, η Πάτρα έγινε και πάλι ωραίος της Ελλάδος οφθαλμός. Η χαρά κάλυψε τις λύπη στα δάκρυα. Ο ήλιος κάλυψε το έρευος και το φόβο της νυχτός. Η πρόοδο εθεράπευσε τις πληγές των φρικτών ερυπείων. Οι πατρινοί ύψωσαν ναό στον πολιούχο, μεγάλο, πανόριο, ζηλευτό και περιάκουστο σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως η Λύθη έκανε και αυτή τη δουλειά της και θέλησε να πάρει το δικό της μερίδιο. Πέρασαν τα χρόνια. Οι ιστορικές σελίδες φύλαξαν κρυμμένοι στοργικά την αλήθεια και ατόφια τα γεγονότα γραμμένα με το αίμα και το πνεύμα χιλιάδων μαρτύρων, σφαγιαστέντων, σουβλιστέντων, εξανδραποδισθέντων πολυθέντων στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής πατρινών. Δειλά απλά και ταπεινά γινόταν κάθε Κυριακή των Βαΐων από την εποχή του μακαριστού πρόπροκατόχου μου Κωνσταντίνου η τιμή στον Παπαγιώργη της Αλεξιότητα στο μνημείο που έστησε τότε η Αχαϊκή Εταιρεία μπροστά στον ιστορικό εκείνο ναό και από τις ελεύσεώς μας μέχρι και σήμερα εκεί λειτουργούμε την Κυριακή των Βαΐων κάνοντας μνημόσυνα τιμής και ευγνωμοσύνης και προσευχές για την ανάπαυση του ήρωα και μάρτυρα παπά της Αλεξότησας και των άλλων σφαγιαστέντων. Αλλά να, που καρδιές πατρινόπουλων νέων, απογόνων ηρών και μαρτύρων, τους οποίους ευγνωμόνος ευχαριστός αρχιερεύς και πνευματικός τους πατέρας, τα παιδιά αγόρια και κορίτσα μωραίτες εν χορό ήρθαν να ξεθάψουν αυτές τις σελίδε και με το δυναμισμό τους και με το σφρίγος και τον ενθουσιασμό τους να κάνουν αφενός μεν την αναπαράσταση της ορκωμοσίας του παλαιών πατρών Γερμανού αυτόν εδώ το χώρο κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία και σε κλίμα συγκίνησης και ανίποτης χαράς, αλλά και τούτη την πορεία να κάνουν με την φροντίδα τους κάθε χρόνο και υπό την αιγίδα μας. Τους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. <σομίως> <σομίως> Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους πατριωτικούς ομίλους, πατρινούς, αλλά και από τις άλλες πόλεις, οι οποίοι είναι απόψε εδώ μαζί μας και συνοδεύουν προσευχητικά όλους μας για την ανάπαυση των ψυχών των 10.000 σφαγιαστέντων πατρινών από τις βαρβαρικές ορδές του Ιουσούφ Πασά, αλλά και τις μπάντες, οι οποίες συνόδευσαν τη Λιτανία, εξαιρέτως του ιερείς μας, όλων των ναών της πόλεως και τους διακόνους, με πρώτον και καλύτερο τον Θεοφιλέστατο Άγιο Αδελφό και όλους εσάς μικρούς και μεγάλους που ήρθατε σήμερα εδώ και αύριο θα είμαστε μαζί. Το γνωρίζετε ότι αύριο θα τελέσουμε την Θεία Λειτουργία στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου θα τελέσουμε τα Ιερά Μνημόσυνα των Σφαγιασθέντων και εν συνεχεία εν πομπή θα εξέλθουμε του Ιερού Ναού, όπου έμπροσθεν της Μαρμαρίνης στήλη, την οποία εστήσαμε η τοπική εκκλησία, η Ιερά και Αποστολική Μητρόπολη των Πατρών από Πέρση, η τιμήν και μνήμην των θυμάτων της τουρκικής θηριωδίας κληρικών και λαϊκών, Εκεί λοιπόν μπροστά σε αυτή την αναθυματική στήλη τιμής και ευγνωμοσύνης και μαρτυρίας αυτής της θυσίας θα, κάνουμε, θα αναπέμψουμε δέηση και θα καταθέσουμε στέφανον δάφνινον τιμής και ευγνωμοσύνης στους φαγιαστέντας πατρινούς, κληρικούς και λαϊκούς. Ορίσαμε δε η τοπική μας εκκλησία την Πέμπτη Κυριακή των Νηστείων κάθε χρόνο, δηλαδή την Κυριακή πριν από την Κυριακή των Βαΐων, να τελείται αυτός ο εορτασμός, την παραμονή της Κυριακής όπως σήμερα δηλαδή και αύριο. Η Κυριακή αυτή είναι η πλησιεστέρα Κυριακή προς την Κυριακή των Βαΐων και μπορούμε, θα έλεγα, κατά τον καλύτερον τρόπων να εορτάζομαι αυτήν την επέτειον. Εξάλλου, η Κυριακή των Βαΐων είναι αφιερωμένη σε κάποιους άλλους ήρωες και μάρτυρας, οι οποίοι μετά από πέντε χρόνια από την σφαγή των πατρέων έδωσαν με την έξοδό τους από τη γη στον ουρανό και την είσοδό τους στα ουράνια σκηνόματα, μαρτυρία πίστεως ζωής και ελευθερίας και δίδαξαν οι μεσολογγίτες λέγω εδίδαξαν πως οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Εκεί δε στην πλατεία του Αγίου Ανδρέου, κοντά σε αυτή την στήλη, προ ετών, με την συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, εστίσαμε τις πρωτομές των εθνομαρτύρων αρχιερέων της Πάτρας, του νεοφύτου του Γερμανού και του Παρθενίου, απλώς για την ιστορία και για την υπενθύμηση και την γνώση. Σας λέγω για μια ακόμα φορά ότι ο πρώτος αρχιερέας, ο οποίος εμαρτήρισε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπόλεως, σουβληστής από τους Τούρκους, ήταν το ο Μητροπολίτης Πατρών Νεόφυτος, το 1466. Για να γίνει δε επισημωτέρα αυτή η εορτή, με έτοιμά μας εγγράφος προς την Ιεράν Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκαλέσαμε απόφαση συνοδική, ώστε επισήμως από πλευράς της Εκκλησίας της Ελλάδος να εορτάζεται η Πέμπτη Κυριακή των Νηστείων, ο ημέρα τιμής και μνήμης για τους χιλιάδες φαγιαστέντας πατρινούς, την απόφαση θα την αναγνώσω με αύριο τη Ιερά Συνόδου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου. Βράτω με τη ευκαιρίας και από αυτή την θέση να ευχαριστήσω τον του Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κύριον Ιερόνυμον και τους Αγίους Αδελφούς μου Συνοδικούς Αρχιερείς οι οποίοι συνυπέγραψαν με τον Αρχιεπίσκοπο την απόφαση αυτή. Αγαπητοί μου, οι Έλληνες ήταν τότε λίγοι, όμως τόσοι πολλοί. Ήταν αδύναμοι υλικά, όμως τόσο δυνατοί ψυχικά. Ήταν αγωνιστές με λιανοντούφεκα εναντίον μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας. Όμως ύψωσαν τα στήθη τους για την ελευθερία της πατρίδος. Δεν είχαν ούτε τα απαραίτητα για να ζήσουν και όμως δεν πούλησαν τα πρωτοτόκια τους αντί πινακίου φακής, όπως δυστυχώς πράττομε σήμερα. Δεν είχαν ούτε τα απαραίτητα να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και όμως ήταν πολύτεκνοι για να μην εξαφανιστεί η σειριά μας το έθνος μας εν αντιθέσει με μας σήμερα που βιώνουμε το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Υπερασπιζόμενοι 400 χρόνια και για άλλες περιοχές 500 τα ιερά και τα όσια μας, υπερασπίζοντο και αυτήν ταύτην την υπόσταση της Ευρώπης, η οποία σπανίως ή και καθόλου ανεγνώρισε αυτήν τη θυσία των Ελλήνων. Όμως σε λίγο θα θρυνεί για τα φρικτά αποτελέσματα της μουσουλμανοποιήσεώς της. Παιδιά μου ευλογημένα, δεν μας φοβίζει τίποτα σήμερα περισσότερο από την αδράνεια και την αδιαφορία που επιδεικνύομαι εν πολλοί είναι ο Έλληνες για θέματα εθνικά, κοινωνικά και άλλα. Την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, γιατί ανεχτήκαμε τόσα χρόνια αδιαμαρτύρητα αυτή την οργανωμένη και ενορχιστρωμένη προσπάθεια απαξιώσεως των πάντων στο όνομα μιας ιδεολειψίας και μιας κουλτούρας, η οποία ουδεμίαν σχέση να έχει με τις ρίζες και τους αγώνες του έθνους μας. Όμως ποτέ δεν είναι αργά. Η φωνή του Αγίου Αποστόλου Παύλου και δι' αυτή την περίπτωση είναι επίκαιρη. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε. Καιρός να ξυπνήσουμε. Καιρός να βρούμε το χαμένο ενθουσιασμό. Καιρός να μελετήσουμε την ιστορία μας καιρός να αγωνιστούμε για τα δίκαια της πατρίδος μας, καιρός να αποτινάξουμε τον οποιοδήποτε ζυγό και την όποια σκλαβιά επιχειρούν να μας επιβάλλουν, καιρός να βροντοφωνάξουμε όχι μόνο με το στόμα, αλλά και από τις καρδιάς μας τα τρίσβαθα. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω. Ζήτω η Πάτρα μας και τα νιάτα μας! Χρόνια πολλά και ευλογημένα, αιωνία η μνήμη των θυμάτων της τουρκικής ηλιοδίας. Πάντα να τους θυμόμαστε για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι μέσα από τους δικούς μας αγώνες που πρέπει να είναι δυνατοί απέναντι σε κάθε ένα επίβουλο της εσωτερικής αλλά και της άλλης ελευθερίας μας. Ο Θεός μαζί σας χρόνια πολλά και πάλι θερμές ευχαριστίες στα παιδιά μας, στους μοραίτες σε χορό, σε όλους τους πατριωτικούς συλλόγους, στους ξένους που ήρθαν εδώ απόψε, τους καλωσορίζω και ευγνωμόνος τους ευχαριστούμε και σε όλους εσάς αδελφοί μου. Αύριο στον Άγιον Ανδρέα.